Ακριβώς, γιατί έχεις μέσα σου το φως. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, δημοτική τηλεόραση ΚΟΠ. Παρόν παντού, μπράβο σας. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά σε όλους. Να παίξουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Μην μείνει κανένα παιδί χωρίς να παίξει. Και έχουμε φέρει και δώρα για όλα τα παιδιά. Οι αποστολές που θα εξετελέσουμε σήμερα θα έχουν να κάνουν με στολίδια του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και με γιορτές γενικά των Χριστουγέννων. Ο αιώνιος έφηβος ο Γιώργος ο Πετρής, ο αγαπημένος σε όλους Τζόκερ εδώ στη Τσιγκούρα στο θεατράκι για το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Ένα παιχνίδι που αγαπούν μικροί και μεγάλοι. Ναι, σωστά. Κοίτα, πάντα ένα παιχνίδι. Παιχνίδι είναι παιχνίδι. Φέρνει χαμόγελο, φέρνει γέλιο, φέρνει ευτυχία. Είναι πολύ σημαντικό. Μαζί με τα παιδιά διασκεδάζουν και οι γονείς πάντα. Επίσης εξίσου σημαντικό. Και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε εδώ στην Κέφαλο σήμερα. Θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Φέτος δεν έχουμε γρίφους, δεν το κάναμε δύσκολο στα παιδιά, αλλά έχουμε αποστολές. Θέμα μας το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Θα ψάχνουμε να βρούμε στολίδια του Χριστουγεννιάτικου δέντρου συνοδευόμενα από γράμματα, τα οποία θα κάνουμε αναγραμματισμό φέτος. Έχουμε δύο λέξεις. Ψάχνουμε να βρούμε τοποθεσία και το όνομα αυτού που και έχει δωράκια, το θησαυρό. Φαντάζομαι όπως κάθε φορά. Φυσικά και δωράκια για όλα τα παιδιά. Θα έρθει και ο Άγιος Βασίλης να τα μοιράσει ο ίδιος προσωπικά. Όπου θα περάσουν πολύ ωραία. Και εκτός από την σημερινή εκδήλωση εδώ του κρυμμένου θησαυρού στην Κέφαλο, επιφυλάσσεις και μια άλλη έκπληξη, έτσι, στη συνεργασία πάντα με τον ΔΟΠΑΒΣ. Αύριο στην πλατεία Ανταγόρα. Αύριο στην πλατεία Ανταγόρα, παρέα με τον ΔΟΠΑΒΣ, παρέα με τον Άγιο Βασίλη επίσης και με τον Τζόκερ. Έχουμε επίσης ένα πολύ ωραίο κρυμμένο κυνήγι θησαυρού και εκεί, πλατεία Κονίτσης. Πλατεία Κονίτσης. Στην πλατεία Κονίτσης. Ναι. Πολύ ωραία. Πλατεία Κονίτσης. Στο κέντρο, μέσα στην καρδιά του κέντρου. Ναι, δηλαδή, ναι. Φρόντισα χθες που ήταν Χριστούγεννα και ήταν όλα κλειστά και δεν υπήρχε άνθρωπος. Να τα κρύψω έτσι πολύ όμορφα, μην μπορεί να τα βρει κανείς και θα τα βρούμε αύριο μαζί. Τι είναι πιο το μυστικό αυτής της όμορφης διάθεσης πάντα που έχεις, που είσαι πραγματικά ένα παιδί, το οποίο είναι σε πάντα παιδί. Ναι, ευχαριστώ. Ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό που λέω πάντα, ότι ο άνθρωπος που χαμογελάει είναι πιο όμορφος, ο άνθρωπος που γελάει ζει περισσότερο. Φροντίζω, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι, έχω και εγώ τα προσωπικά μου, αλλά αν φορέσουμε ένα χαμόγελο και βάλουμε λίγη αισιοδοξία μέσα μας, μπορούμε να ξεπεράσουμε προβλήματα, δύσκολες καταστάσεις και να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Στα παιδιά τι αρέσει περισσότερο, Γιώργο? Τα παιδιά θέλουν να κάνουν φεσαρία, να γελάσουν και να διασκεδάσουν. Γι' αυτό και τους δίνω και πάση πολλές φορές να ακούσουμε τη φωνούλα τους. Σε εκτονώνει. Έτσι, μπράβο, έτσι. Να δώσουμε. Τις ευχές σου, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα μπορούν να έπονται, φίλοι μου. Υγεία πάνω απ' όλα και καλές γιορτές σε όλους. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι σε όλους υγεία, υγεία, χαρά και ευτυχία σε κάθε σπίτι. Για το χωριό μου εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύω ότι θα πάμε αυτή τη πενταετία θα πάμε πολύ καλύτερα για το χωριό. Θα προσπαθήσουμε περισσότερες εκδηλώσεις για τα παιδιά μας, γιατί το αξίζουν, γιατί πιστεύω ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω σε εκδηλώσεις. Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Υγεία και χαρά. Τίποτα άλλο. Θα πάμε στο κάτω προάβλιο το στρογγυλό, μόλις που πάμε, έτσι, το οποίο έχει θαμνάκια γύρω-γύρω, μικρά δεντράκια. Ακούστε τι ψάχνουμε να βρούμε σε αυτά τα... Δεν χρειάζεται να τρέχετε, θέλω να σας θυμίσω κάτι. Όλα τα παιδιά θα πάρετε τα δωράκια που έχουμε μαζέψει μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Αυτός που θα τον βρει απλά παίρνει ένα χρυσό μετάλλιο παραπάνω, αλλά δεν θέλουμε να τρεχούμε διότι μπορεί να πέσει κάποιο παιδί και να χτυπήσει και θέλουμε να περάσουμε καλά χωρίς να χτυπήσουμε. Εντάξει, παιδιά. Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε τι ψάχνουμε. Στα θαμνάκια λοιπόν γύρω-γύρω και μόνο στα θαμνάκια, στα χαμηλά δεντράκια στο ημικύκλιο. Ψάχνουμε να βρούμε ένα μπλε στολίδι χριστουγεννιάτικου δέντρου. Πάμε τώρα. Στα θαμνάκια στο ημικύκλιο κάτω. Είναι η πρώτη μας αποστολή από τις 9. Κερδίσει το πόρτο μας χρυσό μετάλλιο για σήμερα. Είναι ένας από τους αρχηγούς του, ένας από τους 9 που θα προσπαθήσουν να κάνουν τον αναγραμματισμό. Και παρακαλώ όλοι μαζί ένα μεγάλο χειροκρότημα στο Γιωργάκη. Γιωργάκη μου εδώ στην κάμερα, στείλε τα φιλιά σου εκεί. Πες να ευχαριστήσω τη μαμά μου, τον παπά μου, τη γιαγιά μου. Πώς κάνουν στα Όσκαρ. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο γυμναστήριο να βρούμε μια χρυσή χιονονιφάδα. Στο γυμναστήριο! Με δύο γράμματα. Το βρήκαμε. Μπράβο, ναι. Το κόσμο στην Νικολέτα, παρακαλώ. Αρχηγός, στο τέλος θα φωνάξουμε τον Γιώργο, την Νικολέτα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που θα βρείτε
η κυρία Μαρία Πολίτη θα μας κάνει την τιμή να δώσει το χρυσό μετάλλιο στο φίλο μας τον Σάβα. Έλα Σάβα. Μπράβο Σάβα. Στη κυρία Μαρία παρακαλώ εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπροσωπεί τη δημοτική τηλεόραση. Διαδικτυακά τώρα την έχουμε παντού, έτσι δεν είναι? Και στο Facebook παίζει, και πού άλλο παίζει η κυρία Μαρία? Και στο YouTube παίζει η δημοτική τηλεόραση. Κορά χειροκρότημα δυνατό! Παντού! Και ξέρετε ότι παίζει στο YouTube, το βλέπει όλος ο κόσμος. Πώς σε λένε? Μπράβο, βρήκαμε και το φάουλ. Να το, είχαμε βάλει και ένα φάουλ. Εφόσον ήρθε ταυτόχρονα. Όλοι τα χέρια πάνω! Πάμε 10 σφούρες γύρω γύρω όλοι. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Με τα χέρια πάνω. 7, 8, 9, 10. Φωνάξτε χρόνια πολλά. Το κορίτσι μας το όμορφο, πώς σε λένε? Ραφαέλα. Η Ραφαέλα, συνονόματι της δικιάς μου Ραφαέλας. Χρυσό μετάλλιο και στη φίλη μας τη Ραφαέλα. Μπράβο Ραφαλίτσα, φόρεσε το. Ένα χειροκρότημα στη Ραφαλίτσα. Βρήκε λοιπόν το αστεράκι. Να ανοίξουμε και τα γραμματάκια μας με άλλα δύο γράμματα. Ωραία, βρήκαμε το νι το μπλε και το ταφ το μαύρο. Να θυμίσω, το ένα χρώμα είναι η τοποθεσία, το άλλο χρώμα είναι το όνομα. Α, χειροκρότημα στο φίλο μας τον Άγιο Βασίλη, παρακαλώ. Φτιάξαμε ένα τούνελ από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ και μας ήρθε εγκόκλητο. Άγιο Βασίλη, welcome to Kos Island from North Pole. Έλα, χειροκρότημα, θα καθίσει στο χρόνο του. Welcome, welcome. Good. Λίγα δυνατά χρόνια πολλά. Μισό λεπτό, γιατί δεν το έχει καλά με τα ελληνικά, να ακούσω ένα Merry Christmas. Πάμε παλαμάκια. Ήρθαν τα Χριστουγεννά και χρόνια. Που κάθε σπίτι μια γωνιά. Πάμε άστρο. Άστρο φωτεινό. Να μπει το δειλό. Μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Μπράβο. Μια χαρά, χειροκροτηθείτε. Στείλτε φυλάκια στην τηλεόραση, εκεί δημοτική τηλεόραση. Στείλτε φυλάκια, αγάπη στον κόσμο. Φωνάξτε μαζί χρόνια πολλά, δημοτική τηλεόραση.